Νίκος και Νίκος από Retro X Gamers και είμαστε εδώ για να σας παρουσιάσουμε το νέο χειριστηριάκι της Core, το Commander Octa. Είναι ένα χειριστήριο το οποίο έχει φτιαχτεί αποκλειστικά κυρίως για fighting games. Είναι και η διάταξή του τέτοια. Εδώ το έχουμε και ζωντανό, εννοείται. Και για να έχουμε καλύτερη εντύπωση για το πώς αντιδρά στα fightings, έχει φέρει εδώ ο Νίκος και το Arcade Stick της Razer, το οποίο είναι φτιαγμένο για fighting παιχνίδια. Έχουν και παρεμφερή διάταξη, αν τα δείτε, στα κουτιά. Πες μας έτσι συνοπτικά και δύο λογάκια για αυτό. Έχει κάνει και βίντεο βέβαια. Ναι, έχω κάνει και βίντεο για το συγκεκριμένο Arcade Stick. Είναι το Arcade Stick Razer της, είναι το Atrox της Razer. Να τα κάνετε Arcade Stick που τηλεφώνουν εκεί έξω. Έχουμε κάνει και δύο-τρεις αλλαγές πάνω στο stick. Οπότε τα fighting controller ανταποκρίνονται, δηλαδή στην ουσία είναι αντί να έχεις ένα arcade stick, μπορείς να βάλεις ένα fighting controller σε πολύ χαμηλότερη τιμή. Το αντικαθιστάει σε ένα έτσι σχετικό βαθμό. Ναι, αυτά είναι την τελευταία πενταετία. Να πούμε ότι αυτό το χειριστήριο κυμαίνεται από 40 μέχρι 65 ευρώ, δηλαδή το έχουμε δει και 40. Και σαν τιμή καμία σχέση με αυτά, που κυμαίνονται σαν 250 ευρώ. Μιλάμε για πολύ μεγάλη διαφορά. Οπότε είναι μια καλή λύση για κάποιον που θέλει να απολαύσει το fighting του. Πάρα πολύ καλή. Ωστόσο θα πάμε, θα δοκιμάσουμε το νέο Street Fighter με τον Νίκο. Εγώ θα παίξω με το χειριστηριάκι εδώ τη χωρί, το Octa. Να πούμε ότι αυτό που ακούει το σύνορα είναι η Odette. Δείξτε την λίγο. Δείξτε την Odette. Καμεραμάν, δείξτε την Odette. Τι κάνεις παιδί μου εκεί. Είναι έτοιμη να δοκιμάσει το Arcade Stick. Σωστά. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς ανταποκρίνεται στο Street Fighter 6. Ανταποκρίθηκε γρήγορα η εταιρεία για να μου πας κοντά. Η εταιρεία ανταποκρίθηκε πάρα πολύ γρήγορα, της το ζητήσαμε και μας το έστειλε κατευθείαν. Οπότε, πάμε. Από ένα ματσάκι. Ναι. Έχει πολύ καλή αίσθηση, τα πλήθρα πατάνε πολύ ωραία, στην αρχή τα πλήθρα ξενίζουν λίγο, αλλά τελικά πατάνε... Έχουν κοντό πάτημα. Ναι, είναι ωραίο όμως, είναι ωραίο, δηλαδή τα πάρεις πολύ ωραία. Θα πούμε ότι έχουν κλικ πάτημα, αυτό είναι πιο... Δεν είναι χαρούν τα πλήθρα, λειτουργούν σαν arcade stick πλήθρα. Και δίνει και έμφαση και στη γωνία. Ναι, είναι οκτάγωνο το κοντρόλερ, να ξέρεις. Έχει 8 γωνίες στην ουσία. Το οποίο βολεύει για τα... Ναι. Είναι δηλαδή στην ουσία κάνεις ένα arcade stick. Λοιπόν, περάσαμε τον controller τώρα και στον Νίκο για να το δει και ο Νίκος πώς το φαίνεται. Εγώ θα πάρω τώρα το arcade stick. Έχω να πιάσω arcade stick από φάτικο, να ξέρεις. Θα πούμε ότι είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Δεν έχει δόνηση στα νύχτα. Δεν έχει δόνηση στα νύχτα. Δεν χρειάζεται. Εντάξει, να πούμε όμως ότι έχει jack από κάτω για να παίρνει ακουστικά. Η δόνηση έχει, να πούμε, ένα αλληλικό μοχλό. Και αυτό σε 6 γωνίες. Ο οποίος είναι αρκετά μικρός, δηλαδή θυμίζει αρκετά τον αναλογικό controller Nintendo Switch. Θα τον ήθελα δηλαδή λίγο πιο χορταστικό έτσι το thumb του. Και πλέον να πούμε ότι εδώ το controller προγραμματίζεται γιατί έχουμε δύο εξτρά πλήκτρα τα οποία μπορούμε να τα περάσουμε όπως θέλουμε. Και εδώ κανονικά. Οπότε με δύο εξτρά πλήκτρα μπορούμε να τα βάλουμε ό,τι θέλουμε και να έχουμε προφίλ για Street Fighter και Dragon Ball και Mortal Kombat για να το γουστάρουμε. Είναι πάρα πολύ πρακτικό αυτό. Λοιπόν. Έχει mute. Ναι. Έχει να μιουτάρει κάτι που δεν το έχουν άλλα. Όχι, λίγα fighting controllers. Ναι, πολύ καλό.
Ελαφρύ φαίνεται, για να δούμε. Για πάμε. Για πάμε. Λοιπόν, εσύ ελέγχεις. Περίμενε, εγώ είμαι ο Λίου τώρα, έτσι. Α, από πού. Έχεις βάλει μόντες της κοινωνίας. Να πούμε ότι υπάρχει μια δική γιατί ο Ρίου είναι πιο δυνατός χαρακτήρας. Είναι καλό, έχει καλή ανταπόκριση. Έχει καλή ανταπόκριση πάρα πολύ στο πάρτου. Έχει ωραίες γωνίες. Το μόνο μεν έχει μάλλον το λίγο το σκληρό. Το τύπα και εμένα δεν μου άρεσε. Είναι σκληρό. Δεν το χρησιμοποίησα, το τύπα δεν μου άρεσε. Είναι λίγο σκληρό. Από την ώρα που το είδα δηλαδή το χειριστήριο, το τύπα μου ξύνησε λίγο. Έχει λίγο σκληρές γωνίες και επειδή τώρα στα δικά μου δάχτυλα, έτσι, είναι χμηρό, σου τρώει τα δάχτυλα, αν παίρνεις με τη χρήση. Θα μπορούσε να κάνει λίγο πιο μεγάλη στις διαδάξεις εδώ πέρα. Οπότε, δηλαδή, σαν σχόλιο, θέλαμε πιο μεγάλο και το θαπ, αλλά και το τυπάλ. Ναι. Άρα εκεί στερεί λίγο. Εσύ πιστεύεις ότι το μοχλός αρέσει. Δεν μ' αρέσει τόσο. Νομίζω ότι αν έφτιαχνα πιο σωστό τυπάλ εδώ πέρα, θα ήταν πολύ καλύτερο. Ναι, ναι, δηλαδή, λίγο πιο μεγάλο. Και ας είχε ήταν έτσι χμηρό, τα πλήκτρα είναι πάρα πολύ καλά. Είναι ωραία τα πλήκτρα. Πάρα πολύ. Έχουν πολύ ωραίο πάτημα. Έχουν φτιαχτεί και να αντιγράφουν αυτό εδώ. Εγώ ξέρω τι θέλω να κάνω στο σούπερ, ε. Με άλλη βαφίλα θέλω. Κοίτα είναι μάλλον καλύτερο. Αυτή λοιπόν ήταν η παρουσίασή μας για το Fighting Commander 8. Είναι ένα χειριστήριο που πιστεύω ότι τα παιδιά θα το ευχαριστηθούν εάν το επιλέξουν. Αναφορικά με την τιμή, δεν θα έδινα πάνω από 50 ευρώ. Καλά είναι τα 50 ευρώ, αν και νομίζω ότι δηλαδή, πρόσεξε τώρα, η κατασκευή του. Κοιτάξτε, είναι. Είναι πιο cheap. Okay. Είναι ένα φθηνό κοντρόλ. Είναι οικονομική. Δηλαδή τα υλικά τα νιώθεις ότι δεν είναι premium υλικά. Αν φέρω δηλαδή ένα χειριστήριο να συγκρίνουμε από τα premium που διαθέτω ή το original, το Xbox ή το Switch ή ακόμα και το PS5, δείχνει πιο φθηνό. Ωστόσο όμως εξυπηρετεί 100% του σκοπό του, δηλαδή να δώσει μια καλύτερη fighting εμπειρία. Προσωπικά το προτείνω, μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν μπορώ να πω ότι έφτασε την εμπειρία που πήρα με το Arcade Stick. Δεν θα μπορούσα να το πω, αλλά όμως έδωσε την αίσθηση που έχεις ότι δηλαδή δεν έχεις δεξί αναλογικό, αλλά έχεις μόνο 6 πλήκτρα έτσι ώστε να εκτελείς καλύτερα τα κόμπο των κινήσεων. Έχεις καλύτερη απόδοση. Να πούμε ότι να μην τα υπορτιμάμε τα fighting controller, γιατί οι περισσότερες από τα θέματα, κυρίως στο Mortal Kombat, ασχολούνται με fighting controller. Ναι, ξέρεις, όχι arcade stick, fighting controller. Οπότε είναι η νέα μόδα, να πούμε. Τα Fighting Controllers είναι η νέα μόδα. Πιο οικονομική πρόταση από τις εταιρείες για να μπορούν οι παίκτες να παίζουν fighting παιχνίδια. Και εγώ θα πω και κάτι άλλο. Ένας λόγος που μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το χειριστήριο που προσαρμοδεύει, ποιος είναι. Έτσι, ένας ρετρό λόγος. Μοιάζει, ναι. Μοιάζει με το Mega Drive, το εξάκουμπο. Δηλαδή, όσοι γουστάρετε, και είναι ο λόγος για τον οποίο εγώ το θέλω πιο πολύ, να το κουμπώσετε στο PC. Και να χτυπήσετε, θα την πνίξω την οντέτ, σήμερα θα την πνίξω την οντέτ.
και να κουβώσετε Mega Drive, Ultimate Mortal Kombat, να ρυθμίσετε τα κουμπάκια, να είναι σαν το εξάκουπο χειριστήριο του Mega Drive, αυτό είναι το απόλυτο χειριστήριο για ρετρό εμπειρία Sega. Οπότε παιδιά, εμπιστευτείτε, τσιμπήστε το, πείτε μας στα σχόλια αν σας άρεσε. Και θα κάνουμε giveaway το χειριστήριο να το κερδίσει ένας από τους φίλους των Retro X Gamers. Στα σχόλια θέλουμε να μας γράψετε χώροι, τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, πώς σας φάνηκε το πρώτο βλογκάκι που κάναμε, αν θέλετε να κάνουμε και άλλα τέτοια. Ωραία είναι. Καλύτερα έτσι. Ποιο ωραία δεν είναι. Είμαστε. Μην ξεχάσετε λοιπόν, ανακεφαλαιώνουμε εγγραφή στο κανάλι των Retro X Gamers, αν δεν είστε ήδη εγγεγραμμένοι. Σχολιοχώρη για να κερδίσετε το χειριστήριο και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Κλείσω. Γράψτε από κάτω χώρη και ένα σχόλιο για το βίντεο. Γράψτε ένα σχόλιο για το βίντεο. Να μας πείτε τι σας άρεσε, τι σας άρεσε, αν θέλετε να δείτε και άλλα μπλοκάκια. Πες το πάλι, πες το πάλι. Πρώτη φορά σε αυτό το είδος βίντεο, πες το φορά. Ναι. Πες το πάλι. Γιατί? Γιατί έκανα λίγο προς τα κάτω για να ξέρω. Λοιπόν. Μα κοίτα πως κάνω. Παιδιά ποζάρι. Τι είναι αγάπη μου, τι είναι παιδί μου. Όχι. Περίμενε, περίμενε, περίμενε. 3, 2, 1. Για να παρουσιάσουμε το Hori Commander 8, είναι ένα fighting controller για Xbox, υπάρχει και για PlayStation, ωστόσο εμείς λάβαμε την έκδοση από τη Hori για το Xbox και για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα θα το συγκρίνουμε με το Arcade Stick της Razer. Τι θες να πω. Πες μας για το Arcade Stick της Razer. Εσύ πες, εσύ δεν λάμε τους με αυτά. Σε γάμα. Λοιπόν, τι, λοιπόν, Arcade Stick της Razer, με κόλλησες μαλακά. Τι θες να πεις γι' αυτό. Εσύ θα πεις, τίποτα, εσύ παρουσίασε το λίγο. Τι να πεις γι' αυτό. Εσύ κάνε μια μικρή παρουσίαση, δεν πειράζει, αυτός που δει το βίντεο που να μην το έχει δει. Το κόψε αυτά. Ναι ρε.